Κοσάρη, είμαι η γραμματέα τη Ένωση Γονέων Δήμου Ηρακλείου και είμαι και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κύρινα με παιδιά με αυτισμό. Έχω ένα γιο αυτιστικό που είναι 6,5 χρονών. Λοιπόν, αυτοί οι γονείς που βλέπετε εδώ και τα είπαν πάρα πολύ καλά νωρίτερα, είναι άνθρωποι στους οποίους δεν μπορείτε να κουνάτε το δάχτυλο. Πρέπει να τους σέβεστε. Πρέπει να σέβεστε αυτό που ακούνε. Και αυτό που ζούνε, αυτό που σας λένε. Πρώτον. Δεύτερον. Μη συνορίζεστε, κυρία Δημήτρη, ποιος θα πρωτομιλήσει. Για να πει το έργο του καθένα και τι κάνει. Δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει. Δεν προλάβατε κιόλα και για κάτι τέτοιο. Τώρα μπορείτε να σταματήσει λίγο. Λοιπόν, θα ανακαλέσω όση ψυχραιμία μπορώ να έχω και να πω ότι η Ένωση Γονέων Δήμου Ηρακλείου βρίσκεται εδώ με όλα τα σχεδόν τα μέλη για να συμπαρασταθεί στο δίκαιο λόγο που δίνουν οι γονείς και οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί αυτών των δύο σχολείων που είναι σχολεία ενός κατώτερου Θεού. Τα παιδιά αυτά, τα παιδιά μας, δεν είναι τέτοια παιδιά. Δεν ξέρω τα δικά σας τι κάνουν. Τα δικά μας τα παιδιά είναι παιδιά, έχουν δικαιώματα να τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Γι' αυτό σας είπαμε. Βρίσκονται σύλλογοι γονέων και κυδεμόνων σχολείων, οι οποίοι δεν είναι ειδικά σχολεία, και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτών των γονιών και συμπαραστέκονται σήμερα σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν. Ενδεικτικά θα αναφέρω μερικά από αυτά. Το ερώτημα είναι εάν το σχολείο είναι ασφαλές. Το απαντάτε εσείς. Το ερώτημα της ασφάλειας. Το ερώτημα της καταλληλότητας είναι απαντημένο και παρόλα αυτά έχουμε τη διαδρομή που έχουμε στο σχολείο αυτό. Το ερώτημα της καταλληλότητας. Δεν είναι το σχολείο που θα έπρεπε να είναι, μακράν. Αυτό το συνομολογούμε. Μου επιτρέπετε να μιλήσω. Σας ευχαριστώ. Το ερώτημα της ασφάλειας ετέθη από την πρώτη στιγμή και σχετίζεται με την εκτίμηση την οποία έχουμε εμείς αναθέσει να γίνει. Στη βάση αυτή θα υπάρξει μία απάντηση. Η απάντηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Εάν η απάντηση... Μπορείτε να με αφήσετε, κυρία Σακελάρη, να μιλήσω. Είστε εκπαιδευτικός όπως και εγώ. Είμαστε συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, αυτό σημαίνει λήψη εκτάκτων μέτρων, όπως ορθώς ανέφερε ένας από τους ομιλητές με έναν νυφάλιο τρόπο, τον οποίο εκτιμώ, αναγνωρίζοντας ότι και το θυμικό μας το οποίο εκφράζεται εδώ έχει λόγο να εκφράζεται. Σας ακούω, δεν κούνησα ούτε στιγμή το δάχτυλο, είδα πολλά δάχτυλα να υψώνονται, το κατανοώ και το δέχομαι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εάν το σχολείο κριθεί ανασφαλές, θα πορευθούμε προς έκτακτα μέτρα και έκτακτες λύσεις. Έκτακτα μέτρα και έκτακτες λύσεις. Έκτακτα μέτρα και έκτακτες λύσεις θα πρέπει να δοθούν και εκεί θα πρέπει να είμαστε μαζί την επόμενη μέρα. Εκείνη η οποία έρχεται μεθαύριο ή παραμεθαύριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τεθεί με τον χαρακτήρα του εκτάκτου όταν θα έχουμε την εκτίμηση την οποία έχουμε ζητήσει και εφόσον κριθεί ότι υπάρχει ανασφάλεια. Αυτό μπορώ να σας πω. Υπάρχει ανασφάλεια. Είμαστε εδώ πολύ.